Καλησπέρα, Ντάντσο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το καθήκον μου κάνω, τι να κάνω. Λοιπόν, το σε καθήκον. Αγαπάνε πάρα πολύ. Θέλω, δηλαδή, πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Σε αγαπάνε πάρα πολύ. Ίσως έπαιξε ρόλο ότι είπες ότι είσαι με τον ΠΑΟΚ και δεν είσαι με τη Λεύσκη. Κατάλαβες. Εντάξει, εγώ την αλήθεια λέω. Ναι, ναι, έπαιξε ρόλο και αυτό για να λέμε την αλήθεια. Αλλά σε ζητάνε. Σου λέει τι είδα αυτό. Να έρθουν στη σελίδα μου στο Facebook, Ιορδάν Γκροσδάνοφ. Α, μπράβο, πώς, Ιορδάν Γκροσδάνοφ. Κάτσε, και πει, γιατί δεν σε λέμε και στα αγγλικά. Και γιατί σε λέμε. Επειδή είναι σαν το Κώστας και Κωστάκης, ξέρεις, ας πούμε, έτσι είναι. Κωνσταντίνος και Ντίνος, ας πούμε. Κωστάκης, δηλαδή, Ιορδάνοφ είναι. Ναι, ναι, γι' αυτό ντάνε. Δηλαδή το κανονικό σου όνομα Ιορδάνης είναι. Είναι Ιορδάν. Αλλά Ιορδάνης, στα ελληνικά. Στην Ελλάδα είμαι γνωστός, όταν πηγαίνω στην Ελλάδα είμαι γνωστός ως Ιορδάνης. Ιορδάνης, εμπίρα, έχεις τόσο ωραίο όνομα και το κάνει ντάντσο, ναι. Ιορδάνης. Καλώς τον Ιορδάνη. Είναι κάτι σαν παρατσούκλι. Ναι, τι ναι, γίνεται, ναι. Πώς είστε? Μια χαρά είμαστε, δεν έχουμε καθόλου άγχος γιατί είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσουμε σήμερα. Ναι. Είναι ο ΠΑΟΚ. Λες να φάμε κανένα τάλιρο και να μην το, από εκεί που δεν το περιμένουμε, όχι. Ποδόσφαιρο είναι, μπάλα είναι. Δύσκολα τα πράγματα. Εχθές είδα το ΑΠΟΕΛ με την Μπότεφ. Να ξέρετε πόσοι ομάδες είναι στην αρχή της προετοιμασίας, να σου πω. Ναι. Ειδικά το ΑΠΟΕΛ Λευκοσίας ήταν, εντάξει, ας πούμε, κάτω ρυθμούς και τέτοια. Δεν μου άρεσε πολύ από αυτό που έχω δει πέρσι. Αυτό είναι επειδή δεν έχουν παίξει παιχνίδια πρωταθλήματος. Φαίνεται αυτό, ε. Φαίνεται, βέβαια. Με την Πότε. 0-0 τελείωσε το παιχνίδι. Είχε και λίγο φασαρίες στη Σόφια με τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ. Τι κάνανε? Ναι, μπήκανε σε κάτι λεωφορεία. Ναι, μπήκανε με την αστυνομία σε σύμπλεξη. Εντάξει, τα γνωστά μας πράγματα στα Βαλκάνια, φίλε μου, ξέρεις. Ναι. Εντάξει. Μια χαρά. Ναι, ναι. Μια χαρά. Εντάξει. Αλλά εντάξει, δεν έχει τίποτα το σοβαρό, αλλά είχε συμπλοκές. Πριν το παιχνίδι. Ναι, πριν το παιχνίδι. Συλλήψεις είχε. Συλλήψεις, δηλαδή να τους πιάζανε. Έχει συλλήψεις, ναι. Έχει περίπου 5-6 άτομα που είναι Κυπρέοι που είναι στην αστυνομία εδώ και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά εντάξει, πέρασε και αυτό. 0-0 τελείωσε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Στο εθνικό στάδιο έπαιξαν. Εκεί που έπρεπε να παίξει η Λεύσκη με τον ΠΑΟΚ. Αλλά θα παίξει στο Γεωργίας Παρούχος, στο δικό της το γήπεδο η Λεύσκη. Αυτό το βράδυ. Μάλιστα. Στις 8 η ώρα. Λοιπόν, εκεί τα μέσα. Καταρχάς να σε ρωτήσω κάτι, Ντάντζο. Ναι. Εκπομπές αθλητικές, αθλητικά ραδιόφωνα έχετε στη Βουλγαρία? Δηλαδή ένα ραδιόφωνο είναι μόνο αθλητικό? Έχετε? Όχι, αθλητικό όχι. Αλλά έχει μια εκπομπή που είναι, ναι, είναι, συγγνώμη που, είναι μια εκπομπή που είναι κάθε μέρα στις 5 και είναι μια ώρα. Αργά. Δηλαδή ολόκληρη η Βουλγαρία με τα Παναμέρα, τα Καγέν και τα λοιπά, και δεν έχετε τα Range Rover και δεν έχει αθλητικό ραδιόφωνο. Δεν έχει αθλητικό ραδιόφωνο, είχε παλιά. Αλλά εντάξει, θα το κάνουμε μαζί με σένα. Εύκολα. Αυτό σου λέω τώρα. Σου δίνω την μπάσα να σηκωθείς για τρεις, να πάει στο τρίποντο. Να σου πω. Δηλαδή δεν έχει. Μισό λεπτό τώρα, γιατί πραγματικά έπεσε από τα σύννεφα. Πέφτω σύννεφάκια. Δεν έχει εκπομπή δηλαδή που να λέει ο δημοσιογράφος, ας πούμε, γεια σας, καλησπέρα, τι ωραίο καιρό έχει σήμερα, 2.87 και 3 οχτάρια, βουλγάρικα όμως, να ανοίγει τις γραμμές? Όχι, όλη την ημέρα, όχι. Δεν βγαίνει ο Βούλγαρος, ο οπαδός, δεν βγαίνει να πει τον πόνο του, δηλαδή, μετά το μάτς ή πριν το μάτς? Το λέει, έχει εκπομπές και στην τηλεόραση, ας πούμε, αλλά είναι εκπομπές, δεν είναι... Ποια τηλεόραση? Τηλεόραση και κάνουν τους κλόουν. Στο ραδιόφωνο που είναι το πραγματικό. Είναι πολύ αγκρέσιφοι οι οπαδοί και μόνο βρίζουνε και γι' αυτό. Δηλαδή στο ραδιόφωνο στη Βουλγαρία δεν έχει εκπομπή που λέει καλησπέρα σας, να ανοίξουμε γραμμές τώρα να μας πείτε αν η Λεύσκη ήταν καλύτερη, ξέρω εγώ, από τη Λουντογκόρετς. Όχι, τέτοια εκπομπή δεν έχει. Ντροπή. Είναι μόνο
Το Radio Gong, το Dark Radio που είναι εθνικό ράδιο, έχει καλή εκπομπή είναι. Πολύ έτσι επαγγελματική. Το πιαγμένη. Κρατικό εννοείς, το κρατικό ραδιόφωνο. Είναι, όχι, δεν είναι κρατικό, είναι με εθνική κάλυψη. Αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι. Ναι, ναι, και εκεί εντάξει, καλά δουλεύουν οι συνάδελφοι, κάνουν καλή δουλειά εκεί. Όλα τα interview, χτες κάνανε καλή κάλυψη, τους άκουσα εγώ, επειδή είχαμε και λίγο πόνους με τον διαιτητή Πύρην, η ομάδα που δουλεύω εκεί. Ναι. Είχαμε κάτι πράγματα που ήθελα να ακούσω και τους άκουσα. Άκουσα και την άκουσα και τον Στανιμίδη του Ήωροφ που μίλησε μπροστά στους, και ο Νικολάη Μιχάιοφ, ναι. ο γιος του που είναι ο πατέρας του είναι Μπορισλάφ Μιχάιοφ, διεθνής, εξ-διεθνής goalkeeper της Βουλγαρίας και από 16 χρόνια είναι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας ο πατέρας του goalkeeper της Λεύσκη. Μάλιστα. Μπράβο. Ο Μπορισλάφ. Τους άκουσε. Ναι. Και είναι και τέτοιος, και αρχηγός της ομάδας ο goalkeeper. Μάλιστα. Δεν μου λες τώρα στη Βουλγαρία, πόσους Έλληνες έχει περίπου, λες, Ντάντσο? Έχει πολλούς Έλληνες, ας πούμε, εκεί. Έχει πώς? Πολλούς φοιτητές. Φοιτητές. Δεν μπορώ τώρα να σου πω. Φοιτητές γιατί έρχονται, τι να κάνουν εκεί. Έχει φοιτητές πολλούς, έχει από, είναι από παλιά χρόνια έρχονται εδώ και σπουδάζουν οι φοιτητές. Τι σπουδάζουν εκεί οι Έλληνες? Σπουδάζουν για γιατροί, για οδοντόγιατροι, τέτοια πράγματα. Εντάξει, έχει καλά πανεπιστήμια. Έχει καλά πανεπιστήμια και δεν είναι τόσο ακριβά, να πούμε, όπως είναι η Σόφια περισσότερο. Και Φιλιππούπολη. Και Σόφια και Φιλιππούπολη περισσότερο Σόφια, εντάξει. Και δεν είναι τόσο ακριβά τα πανεπιστήμια όπως στην Δυτική Ευρώπη, να πούμε. Με το φθηνό. Και είναι μια ευκαιρία να. Ναι, είναι φθηνότερα. Ναι. Παλιά πηγαίνανε στη Ρουμανία. Εντάξει, εκεί στη Ρουμανία πηγαίνανε, τώρα είναι λίγο πιο μακριά η Ρουμανία. Τώρα μια γκαζιά από τα Σέρα εκεί πέρα. Πας, φτάνει στην Ευρώπη. Ναι, είσαι και ευρωπαϊκή κοινότητα. Παίρνει και αμπίμπα. Περνά μόνο με το. Και γυρνά. Ναι. Και εντάξει, έχει Έλληνες, έχει στη Σόφια, έχει φοιτητές, έχει νεαρούς Έλληνες. Ζουν καλά, να σου πω. Ζουν καλά, εντάξει. Είναι, έχει που να διασκεδάσουν, μην τους σκέφτεσαι. Τέλεια, τέλεια. Μην λοιπόν, σκέφτεσαι. Λοιπόν, έχετε οπαδούς που δέρνονται μεταξύ τους. Έχετε χουλιγκάνους ρεπόρτερ ομάδος. Εκπομπές τώρα με ανοιχτές γραμμές δεν έχετε, είναι αυτός που σας λείπει για να έρθετε να οκληρωθείτε εκεί στη Βουλγαρία. Κοίτα να σου πω, που σκέφτομαι εγώ να πάω στη Βουλγαρία. Νήσια Βαλκάνια, νήσια Βαλκάνια, φίλε μου, είναι εδώ. Βέβαια, εννοείται. Ό,τι θέλεις έχει. Είχα κάνει διακοπές το 80 εγώ εκεί, στη Βάρνα. Εγώ τώρα ξεκινώ για τη Βάρνα σε μισή ώρα. Επειδή παίζει η Πύρη, η ομάδα μου με την Σπαρτάκ. Θάλασσα έχει και γι' αυτό, θάλασσα, γι' αυτό είχαμε πάει. Θάλασσα έχει, ναι, ναι. Κανονική. Κανονική. Ναι, μαύρη θάλασσα. Αλλά σαν το Σταυρό δεν είναι. Δεν είναι σαν το Σταυρό. Εντάξει, εκεί έχω συνηθίσει από παλιά πηγαίνω εκεί. Λοιπόν, Λεύσκη τώρα, επειδή δεν είναι και κάτι τραυματίες, κάτι αυτά, σήμερα θα δούμε τη Λεύσκη που κόντρα στον ΠΑΟΚ φοβισμένη να παίζει άμυνα ή θα παίξει στα ίσια κόντρα στον ΠΑΟΚ. Δεν πιστεύω εγώ ότι η Λεύσκη θα παίξει φοβισμένη, επειδή δεν έχει τι να χάσει αυτή η ομάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ, που είναι, το είπε και ο Στανιμίρ Στοίλοφ, είπε ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκο έκανε μεγάλη δουλειά και με το πρωτάθλημα και με το ντάμπολ και με το κύπελο και με την εμφάνιση της ομάδας στο Conference League, ναι. που πήγε Ευρώπη, στα πρώην τελικά. Ναι, πρώην τελικά, το είπε αυτό ο Στανιμίρ Στοίλοφ. Και είπε πως η ομάδα του δεν έχει τι να φοβηθεί, επειδή δεν έχει τι να χάσει κόντρα σε ένα αντίπαλο γεμάτο με καλούς ακριβούς παίχτες. Ακριβούς παίχτες. Με πείρα σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως να πούμε και Κούρτιτς και Ελκαντουρί και Βιερίνια. Έχουν παίξει μεγάλη μπάλα αυτοί και συνεχίζουν να παίζουν μεγάλη μπάλα. Ειδικά ο Ελκαντουρί έχει παίξει πολύ μεγάλη μπάλα στα φυσιοθεραπευτήρια. Εντάξει, αλλά έρχεται από Ιταλία, δεν ήταν. Ναι. Ιταλία ήταν. Ναι, και ο Κούρτιτς και ο Βιερίνια και άλλοι, δεν ξέρω τώρα, και ο Ακπόμ, να πούμε, και αυτός έρχεται από άλλη κουλτούρα, από άλλο πρωτάθλημα, εντάξει, είναι ακριβοί παίκτες και είναι καλοί παίκτες. Και το είπε αυτό ο Στανιμίρ Στοίλοφ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, είπε πως θα είναι χωρίς πέντε
πέντε από τους βασικούς ποδοσφαιριστές. Που να πούμε τώρα, αν κοιτάξουμε την ενδεκάδα της Λεύσκη, ο ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς είναι 50-50, αν θα παίξει ή όχι, ο Ολλανδός Βάντερκαπ. Βάντερκαπ. Δεν είναι 100% σίγουρος πως θα παίξει. Ο Κράεφ στη μέση και ο Στέφανος. Δηλαδή, άμα κάνουμε μια ενδεκάδα τώρα, αυτό που βλέπω στο site, στο Sportal, που είναι το μεγαλύτερο site, είναι ο Νικολάι Μιχάλοφ, τερματοφύλακας, ο αρχηγός, που είπαμε ότι είναι ο γιος του Προέδρου της Ομοσπονδίας. Είναι ο Χωσέ Κόρδοβα, που είναι ένας καλός παίκτης από το Παναμά στο κέντρο, μαζί με το Σονκό Σούγκμπερκ. Σονκό Σούγκμπερκ, που είναι Σουηδός, αλλά είναι διεθνής παίκτης της Γκαμπίας. Έχει παίξει και στο τουρνουά της Αφρικής, με την Γκάμπια. Σονκό Σούγκμπερκ, κεντρικός αμυντικός, εντάξει, καλός παίκτης. Στα άκρια ο Γερμή Πετρίς, που είπαμε, ο Γάλλος, που ήρθε το μεταγραφή. Η νέα μεταγραφή, από τη μια πλευρά, ένα νεαρό παιδί από την άλλη, από την αριστερή πλευρά, ο Γκάλτσεφ, ο Πάτρικ Γκάλτσεφ, επειδή δεν θα παίξει ο Τσουνάμι, είπαμε, που τραυματίστηκε και είναι out. Στο κέντρο ο Φίλιπ Κρίστεφ, που έβαλε δύο τέρματα εναντίον της Σπαρτάκ, και ο Γιώργη Μιλάνοφ, που είναι αρκετά γνωστό όνομα, ήταν και κάπου εκεί πριν 3-4 χρόνια μέσα σε σχέσεις να γίνει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, ο Γιώργη Μιλάνοφ, εξ ΤΣΣΚΑ Ρωσίας, ΤΣΣΚΑ Ρωσίας, και είναι και διεθνής παίκτης. Θα παίξει μέσα με τον Φίλιπ Κρίστεφ, επειδή ο Αντριάν Κράε δεν θα παίξει, είναι τραυματίας. Στα άκρα ο Ρονάλντο και ο Έλτον, και μπροστά θα παίξει ο Μπιλάλ Μπαρί. Αυτή είναι η ενδεκάδα που προτείνουν οι συνάδελφοι. Αυτή που σκέφτεται. Που θα σκέφτεται ο προπονητής, προτείνουν στον προπονητή. Σκέφτεται ο προπονητής. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι σκέφτεται. Εκεί έχουν κάτι να πούμε. Όχι, δεν ξέρω, την βγάζουν δημοσιογράφοι και εκεί. Μάλιστα, πώς. Πρέπει να τρώμε κι εμείς κάτι. Αλλιώς τι θα κάνουμε. Και εντάξει, είπαμε, δεν θα παίξει ο Ιβελίν Ποπόφ, που είναι ο πιο γνωστός, ο πιο έμπειρος παίκτης, που έχει γίνει και πρωταθλητής της Ρωσίας με την Σπαρτάκ Μόσχας, και ήταν εξ αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας. Είναι τραυματισμένος. Δεν θα παίξει αυτός, δεν θα παίξει ο Τσουνάμι. Και τώρα αυτοί που είναι τα μικροπροβλήματα του Κράεφ και του μισό λεπτό του άλλο, που είναι ο Στέφανοφ. Και οι δύο είναι στη μέση, παίζουν. Εντάξει, έχει προβλήματα κάμπος, ας πούμε, ο Στοίοφ, αλλά το γενικό είναι ότι η Λεύσκη δεν έχει τι να φοβηθεί κόντρο σε ένα αντίπαλο. Μάλιστα. Σαν τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Δεν έχει τι να χάσει. Ωραία. Ιορδάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μίλησες και σήμερα. Σου μεταφέρω χαιρετισμούς από τον κόσμο που σε ακούει και σε γουστάρει. Έτσι μου γράφουν στα μηνύματα. Αυτός λέει δικός μας είναι, δεν είναι από τη Βουλγαρία, λέει. Έλληνας είναι. Δικός μας. Έτσι είναι. Μετά από 8 χρόνια στην Κύπρο, τι είναι, εκεί μεγάλωσα, εκεί. Τέλεια. Εκεί πήγα σχολείο, εντάξει. Ελληνάκι, Ελληνάκι. Σε ευχαριστούμε, Ιορδάνη, να είσαι καλά. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Γεια, καλημέρα.